Konnichiwa, anyo ime epivinuna και το σεμέσκι ο Πασαρανιέ φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του καθώς πλησιάζει η καλοκαίρινη σεζόν. Το πρόγραμμα του σταθμού έχει ανανεωθεί, κάποιες εκπομπές έχουν επιστρέψει και για αύριο 30 Μαΐου έχουμε το τελευταίο Auto Quiz της φετινής σεζόν με θέμα One Piece. Μπορεί η σεζόν να τελειώνει αλλά έρχεται η καλοκαιρινή και κάτι καινούριο ετοιμάζεται για το οποίο θα πούμε όμως στα επόμενα βίντεο. Υπενθυμίζουμε ότι ο σταθμός έχει και social, έχει και Facebook, έχει και Instagram, έχει και Twitter, έχει και TikTok, όπου μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα του σταθμού, να βλέπετε για το πότε ανεβαίνουν οι εκπομπές, έχουμε και Mixcloud, το αρχείο εκπομπών. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω αν πάντα γίνονται στην Κίνα αυτά και απλά ο αλγόριθμος τώρα μου τα ρίχνει πιο συχνά, αλλά τι να πω, είναι λες και η χώρα έχει μπει σε mode αυτοκαταστροφή, αυτοκαταστροφή. Τι καιρικά φαινόμενα ακραία που πέθανε κόσμος. Τι δρόμοι να ανατινάζονται από το πουθενά. Τι τις προάλλες ένας ουρανοξύστης 300 μέτρων άρχισε να σύεται, πάθανε σοκ. Ξεκινήσανε από τα μεγάφωνα να φωνάζουν να εγκαταληφθεί γιατί μέσα έχει και εμπορικό κέντρο και να βλέπεις τον κόσμο να φεύγει ένδρομος, να γεμίζουν οι δρόμοι, οι φωνές, κακό. Τα σχόλια από κάτω από το βίντεο το ενημερωτικό της The Guardian ήταν ό,τι πρέπει. Και από τα πλάνα που έχουμε δει, λες τύφλα να έχουν οι σκηνοθέτες αποκαλυπτικών ταινιών. Και περνάμε στους BTS που πολλά έγιναν αυτές τις μέρες. Καταρχάς τα BTS Pop App Store φαίνεται να έχουν τόση επιτυχία που ανοίγουν τις πόρτες τους σε ακόμα 4 χώρες της Ασίας. Τα συγκεκριμένα stores ήδη υπάρχουν σε Κορέα προφανώς, είπα προφανώς, Ευρώπη δεν είχα ιδέα και η Ιαπωνία, όπου όταν το είδαμε το νέο με τον σύνδεσμο μου είπε «Α, σοβαρά, και πώς και δεν το έχω πάρει είδηση». Στην Ιαπωνία επίσης έχουν ξεκινήσει να επανακυκλοφορούν οι latte καφέ BTS, οι οποίοι προφανώς επειδή είναι BTS είναι λίγο κάτι παραπάνω και μου λέει ο σύνδεσμος θέλω και δεν θέλω. Σκέφτομαι ότι είναι λίγο ακριβούτσικη, εντάξει 550 γιέν είναι, αλλά για το μέγεθός τους και για τον καφέ που είναι πιο ακριβώς από τους υπόλοιπους της σειράς και ήταν σε φάση ίσως χρησιμοποιήσω τους πόντους από την κάρτα για να πάρω έναν. Και μια και λέω σύνδεσμος και BTS, να πω ότι επιτέλους μου ήρθε το δωράκι που μου έστειλε ο σύνδεσμος, μια τσαντούλα BT21, η οποία όταν την είχα δει από τη φωτογραφία την πίστευα πιο μεγάλη. Τελικά τόση είναι και ξέρω ότι φαίνεται πιο μεγάλη από την πραγματικότητα, αλλά πιστέψτε με, ούτε α4 τετράδιο δεν χωράει. Είναι, τι να πω, για την Ιαπωνία μόνο να βάζεις το πορτοφόλι και τα κλειδιά σου είναι και ανοιχτή από πάνω, που στην Ιαπωνία δεν έχει και να σε κλέψουν. Γιατί μου λέγε, δεν θα την χρησιμοποιείς για τα ψώνια. Τι ψώνια, απορώ. Και αφού είπαμε για το BTS Latte Coffee, πάμε να πούμε για το BTS McDonald's Meal, που έκανε τον ντεπούτο του την 5η 27 του μήνα, ξεπούλησε, είχε μια μεγάλη σειρά και κάποιοι δεν προλάβαμε να δοκιμάσουμε τη σως, γιατί βασικά το μόνο διαφορετικό είναι η σως, έξυπνο το McDonald's για να μην έχει και μεγάλο ρίσκο με το γεύμα. Αν και δεν νομίζω να έχει κανένα ρίσκο ιδιαίτερο. Το γεύμα είναι περίπου νομίζω 6,5 ευρώ και έχει τα McNuggets, τα γνωστά chicken nuggets, πατάτες και δύο exclusive sauce, την sweet chili sauce και την cajun. Το meal των BTS στα McDonald's φαίνεται να έρχεται έτσι με κάποιο exclusive υλικό, όπου αυτός που έχει αγοράσει το γεύμα μπορεί μετά να μπει στο app των McDonald's και να έχει πρόσβαση σε κάποια πράγματα. Και καθώς δεν έχουμε προλάβει ακόμη το γεύμα, αν κάποιος το έχει πάρει το γεύμα, ας μας γράψει αν ισχύει και για την Ελλάδα αυτό. Οι BTS απασχόλησαν αυτή την εβδομάδα και για ακόμα ένα θέμα, καθώς με το τελευταίο του single Butter έχουν σπάσει 5 World Guinness Records. Ένα από αυτά είναι ο αριθμός των θεατών που έβλεπε ταυτόχρονα την πρεμιέρα, όπου άνοιξε τα 3,9 εκατομμύρια να βλέπουν ταυτόχρονα την ίδια ώρα την πρεμιέρα του Butter. Επίσης τον αριθμό των θεατών καθ' όλη την διάρκεια του βίντεο. Χτύπησε επίσης τις περισσότερες θεάσεις σε 24ωρο για βίντεο στο YouTube και τις περισσότερες θεάσεις μέσα στο 24ωρο για ένα K-pop συγκρότημα. Ρεκόρ έσπασε και στο Spotify, όπου έκανε μέσα σε μία μέρα 11 εκατομμύρια streams, διώχνοντας από την κορυφή των streams μέσα σε μία μέρα του I Don't Care, τον Justin Bieber και Ed Sheeran. Επίσης να πούμε ότι το Butter το τραγούδισαν στα Billboard Music Awards, όπου ήταν προτινόμενοι για 4 κατηγορίες και πήραν το βραβείο και στις 4. Την Κυριακή που μας πέρασε ήταν η συναυλία των News, που κλείνει την τετραλογία που έχουν ανοίξει, ξεκινώντας από τα αρχικά τους.
Είχαν ξεκινήσει με το Neverland, ακολούθησε το Epcotia, μετά το Wordista και τέλος το Story που ήταν την προηγούμενη Κυριακή. Βασικά την προηγούμενη Κυριακή μπορούσαμε εμείς να το δούμε online, εννοείται επί πληρωμή. Οι συναυλίες συνεχίζουν και γίνονται. Μου είχε κάνει εντύπωση, επειδή ήταν live η μετάδοση, που υπήρχε η οδηγία, καλά εκτός ότι ο κόσμος καθόταν ιερέα, το να μην έτσι φωνάζουν. Γιατί όπως έχουμε πει, αυτή η οδηγία έχει πέσει εδώ και καιρό στην Ιαπωνία, παρόλο που φοράς μάσκα, δεν φωνάζεις κλπ. Για να μειώσεις τον κίνδυνο της μετάδοσης. Δικαιούνταν μόνο να χειροκροτάνε, οπότε και καλά σου λέγανε μπορείς να φωνάξεις εσύ που είσαι σπίτι σου, που δικαιούσε. Και το γελούσαμε σε μια φάση με το σύνδεσμο, αν η συναυλία θα πάει περισσότερο από 2 ώρες. Και πλησίαζε το 2 ώρο, φαινόταν ότι θα τελειώσει. Και νομίζω ο μόνος λόγος που τράβηξε λίγο παραπάνω ήταν γιατί τους είχαν έτσι μια έκπληξη, όπου εμφανιστήκαν μηνύματα από τους φαν τους, οπότε συγκινηθήκανε, ανταπαντήσανε με ευχαριστίες, τραγουδήσανε και τέλειωσε. Στο τέλος της ημέρας πήρε περίπου 2,5 ώρες, οπότε το 2 ώρο των Ιαπώνων, το κρατήσανε. Και μιας και το σεμπάισκι ο Μπάσαρανγκ πλησιάζει στο φινάλε του, καθώς έρχεται η καλοκαιρινή σεζόν, είπα να εγκαινιάσω ένα καινούριο section και να δείτε γιατί η Πιπινούλα δεν βάζει ερωτήσεις στα Ota Quiz. Υπήρχε και μια ιδέα για να γίνει live σε κάποια στιγμή, αλλά θα δείξει. Και πάμε να εγκαινιάσουμε το mini quiz του σεμπάισκι ο Μπάσαρανγκ για σήμερα. Είναι παράνομο στην Ιαπωνία να βάλεις παγωτό σε γραμματοκιβώτιο, να μένουν οι παντρεμένοι χώρια, να κατεβάσεις τα σκουπίδια πριν την ώρα τους ή να πας στην Ανταρκτική. Και ο χρόνος μετράει. Και η σωστή απάντηση είναι πως όλα. Το να βάλεις παγωτό σε γραμματοκιβώτιο, όσο άκακο και αν ακούγεται, μπορεί να οδηγήσει σε 5 χρόνια φυλάκισης ή πρόστιμο 500.000 γεν. Σύμφωνα με το άρθρο 78 του ταχυδρομικού νόμου, θεωρείται ότι οτιδήποτε μετακινείται με το ταχυδρομείο πρέπει να είναι προστατευμένο από την οποιαδήποτε βλάβη. Το 2006, ένας 42χρονος στην Σαϊτάμα συνελήφθηκε γιατί έβαλε παγωτό σοκολάτας μέσα στο γραμματοκιβώτιο. Πρόσεχε γιατί η πλάκα σου μπορεί να σε οδηγήσει στη φυλακή. Εννοείται ότι ο νόμος δεν περιορίζεται μόνο στα παγωτά, αλλά οτιδήποτε μπορεί να καταστρέψει τα δέματα. Τα παντρεμένα ζευγάρια απαγορεύεται να μένουν χώρια. Ένας νόμος που όταν τον άκουσε ο σύνδεσμος ήταν σε φάση σοβαρά, έχουμε έτσι νόμο. Δεν νομίζω. Και πράγματι φαίνεται ότι αρκετοί Ιάπωνες αγνοούν την ύπαρξη του συγκεκριμένου νόμου. Ο νόμος μπήκε ως μια προσπάθεια να παραμένουν τα ζευγάρια μαζί, οπότε να μοιράζονται τα έξοδα και να είναι πιο εύκολο να συντηρήσουν ένα σπίτι, τι σκέφτηκε τώρα η κυβέρνηση, αλλά και επίσης γιατί σου λέει ότι όσο περισσότερο καιρό είναι κάποιοι μαζί, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχουν να χωρίσουν. Λάθος, αγαπητή κυβέρνηση, παρ' όλα αυτά η κοινωνία της Ιαπωνίας είναι τόσο καταπιεστική που δεν νομίζω να χωρίζει κανένας εύκολα. Και για ποιο λόγο δεν έχουν πάρει είδηση αυτό το νόμο στην Ιαπωνία, γιατί φαίνεται πως τα ζευγάρια και μετά που χωρίζουν, είτε για οικονομικούς σκοπούς είτε για το τι θα πει η κοινωνία, παραμένουν μαζί. Εννοείται πως υπάρχουν εξαιρέσεις από τον συγκεκριμένο νόμο, γι' αυτό και δεν την έχετε πάθει κάποιοι εκεί μέσα. Όπως σου λέω ότι μπορείς π.χ. να μένεις χώρια γιατί η π.χ. δουλειά σου βρίσκεται σε διαφορετικές πόλεις. Δηλαδή υπάρχει και το να βγάλεις τα προστοζήν. Κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση όταν ήμουν στην Ιαπωνία είναι ότι απαγορεύεται να κατεβάσεις τα σκουπίδια πριν την ώρα τους. Τα σκουπίδια μάλιστα τα χωρίζουν στην περιοχή που είχα πάει εγώ σε καιόμενα και μικαιόμενα και υπάρχει συγκεκριμένη μέρα που τα κατεβάζεις κάτω. Εάν έχεις ξεχάσει, θα παραμείνουν σπίτι σου. Γενικά στην Ιαπωνία υπάρχει το ότι τα σκουπίδια μου τα παίρνω σπίτι μου, τα χωρίζω και μετά όταν θα είναι η μέρα τους τα κατεβάζω κάτω. Δεν βλέπετε ποτέ σκουπίδια στο δρόμο. Και πάντως αυτό που γράφει το άρθρο ότι και καλά έχουν οικολογική συνείδηση, επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω. Καθώς υπάρχει ένα φαινόμενο να το πω, μια τάση να το πω, του ότι τα πάντα πρέπει να είναι λίγο χαριτωμένα. Και οπότε μπορεί να έχεις αγοράσει ένα κουτί με σοκολατάκια και αυτό το κουτί εννοείται θα έχει περιτύλιγμα και μέσα το κάθε σοκολατάκι μπορεί να είναι μόνο του χωρισμένο σε άλλο περιτύλιγμα και να υπάρχει μέσα και από αυτά τα σακουλάκια που κρατάνε για την υγρασία. Συν ότι στο κατάστημα που θα το αγοράσεις θα σου δώσουν 2 τσάντες γιατί σου λέει αν το πάρεις δώρο
Η τσάντα που κρατάς θα ξεκινήσει να τσαλακώνεται, οπότε θέλεις μια δεύτερη. Γι' αυτό και αυτό που λέει το άνθρωπο για οικολογική συνείδηση των Ιαπώνων, δεν το πολύ πιστεύω και δεν νομίζω να χρησιμοποιούν τόσο τα 3 R's. Τα 3 R's είναι το reducing, reusing, recycle, δηλαδή το χρησιμοποιώ πιο λίγα, επαναχρησιμοποιώ και ανακυκλώνω. Εγώ περισσότερο μόνο το δεν πετάμε στο δρόμο, χωρίζουμε τα σκουπίδια μας, είμαστε καθαροί σε κοινού χρήσους χώρους και πετάμε τα σκουπίδια στη μέρα τους για να μην υπάρχει ο δημόσιος εισαγωγικά κίνδυνος, ιδίως σε περιοχές που υπάρχουν άγρια ζώα, να τα προσελκύουν. Αλλά και καμιά ασθένεια. Έχουμε ζήσει καταστάσεις εδώ στην Αθήνα με απεργίες σκουπιδιών που δεν μπορούσες να περπατήσεις. Μπορείς από την Ιαπωνία να ταξιδέψεις στην Ανταρκτική? Ναι, μπορείς, αλλά πρέπει πρώτα να ειδοποιήσεις την κυβέρνηση. Το 1997, σε μια κίνηση διατήρησης της Ανταρκτικής ασφαλή από περιβαλλοντικές βλάβες, υπογράφεται η συνθήκη της Ανταρκτικής και όποιος Ιάπωνας θέλει να πάει στην Ανταρκτική, πρέπει πρώτα να ειδοποιήσει την κυβέρνηση. Βασικά υποβάλλεις μια αίτηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, εάν θέλεις μόνο να πάεις για να δεις τύπου πιο έτσι θέλω απλά για τουρισμό, να πάω να τη δω, και περιμένεις έγκριση. Εάν όμως θες να πας για ερευνητικούς σκοπούς, υπάρχει μια πιο μεγάλη διαδικασία που πρέπει να κάνεις. Και στις δύο περιπτώσεις, εάν δεν έχεις τις απαραίτητες άδειες μαζί σου, θα σε σταματήσουν στο τελωνείο και θα πληρώσεις πρόστιμο 500.000 γεν. Για περίεργους νόμους στην Ιαπωνία έχουμε ξαναναφερθεί στον Κρικό Ταγκορέτιο και για όποιον θέλει να δει έτσι κάποια περισσότερα υπάρχει ένα άρθρο το οποίο το έχει γράψει η Μύρτο από τη συγγραφική ομάδα του Κρικό Ταγκορέτιο και σας το έχω βάλει στην περιγραφή για να το δείτε. Επόμενη ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί επιστημονικό όρο? Τάκοτσουμπο, πικάτσουριν, τακαμούρι, ο περιπάτους τότορο. Και ο χρόνος ξεκινάει. Η σωστή απάντηση είναι το τακαμούρι. Για την πικατσουρίνη έχουμε ξανά αναφερθεί και σε βίντεο αλλά και σε άρθρο στον Κρικό Ταγκορέτιο, καθώς από τη συγγραφική ομάδα ο Παναγιώτης Νηφόρος έχει γράψει για αυτήν, όταν η εικονική πραγματικότητα συναντά την επιστήμη. Και αυτό το άρθρο σας το έχω βάλει στην περιγραφή. Τώρα για όσους βλέπετε την πιβινούνα σε πιο τακτική βάση, ντροπή να μην ξέρετε το ο περιπάτους τότορο που το έχουμε ξαναπεί στο βίντεο με τα 10 fun facts του Studio Gilby. Το σκουλικάκι που πήρε το όνομά του από το λεωφορείο γάτα στο ο γείτονας μου τότερο. Τελικά μια σχέση μπορεί να σου διαλύσει την καρδιά κυριολεκτικά. Καρδιομοιοπάθεια τακοτσούμπο, σύνδρομο τακοτσούμπο, γνωστό ως και το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς. Μετά από έντονο στρες, είτε είναι φυσικό, είτε είναι συναισθηματικό κυρίως, γι' αυτό και το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς, παρατηρείται μία εξασθένιση των μυών της καρδιάς και ιδίως της αριστεράς κοιλίας και η καρδία να παίρνει ένα σχήμα που να θυμίζει τακοτσούμπο. Τι είναι τώρα το τακοτσούμπο για να το πούμε στην εκπομπή, γιατί προφανώς δεν είμαστε ιατρική εκπομπή. Τακοτσούμπο είναι από το τάκο που είναι το οχταπόδι στα ιαπωνικά και το τσούμπο που είναι η παγίδα και όπως βλέπετε από τις εικόνες η καρδιά παίρνει ένα σχήμα που θυμίζει τις παγίδες των οχταποδιών που χρησιμοποιούσαν κάποτε οι Ιάπωνες για να πιάσουν οχταπόδια. Εξού και το όνομα. Επόμενη ερώτηση. Τι έχει στείλει μέχρι τώρα η Κίνα με το ταχυδρομείο? Τις αγορές μου από τα γνωστά κινέζικα ονόματα δεν λέμε εγκαταστήματα. Σπόρους ανά την Ιφίλιος παίρνοντας τον πανικό. Μαύρα κουτιά έκπληξη, γράμμα. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Και η σωστή απάντηση είναι όλα. Με τους σπόρους, για όσους θυμάστε, πέρσι είχε ξεκινήσει ξαφνικά, περίπου έτσι περίοδο πέρσι, αρκετός κόσμος να λαμβάνει σπίτι του σπόρους από την Κίνα χωρίς να τους έχει παραγγείλει. Το θέμα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, καθώς σπόρους έχουν λάβει σε πάρα πολλές ασιατικές χώρες, αλλά και στις ΗΠΑ, και υπήρξε η οδηγία από τα κράτη, παρακαλώ, όταν λαμβάνετε σπόρους από την Κίνα, να μας ενημερώνετε και να γίνεται ένας έλεγχος. Οπότε έχει γίνει έλεγχος τι σπόροι έχουν πάει αναχώρα, εάν είναι βλαβεροί για το περιβάλλον στο οποίο πάνε,
Τώρα από γεωπονικά δεν είμαι και πολύ, αλλά ξέρω ότι κάποια φυτά είναι κάπως εχθρικά στο περιβάλλον και καταστρέφουν τα υπόλοιπα, ή αν προσπαθούσαν να στείλουν, να δημιουργήσουν, ξέρω εγώ, μια νέα βιολογική τύπου επιδημία. Στο θέμα ανακατευθήκανε η ομάδα απαγόρευσης λαθρεμπορίου και εμπορικής συμμόρφωσης, εάν είναι σωστή η μετάφραση που κάνω, του FBI, το Τελωνείο, η προστασία των συνόρων, και όλα αυτά ξεκίνησαν δικές τους έρευνες για να δουν γιατί στέλνονται αυτοί οι σπόροι και τι τρομοκρατία είναι αυτή που γίνεται. Υπάρχουν και αρκετές έτσι αστείες ιστοριούλες από άτομα τα οποία τα πήραν, είτε τα φάγανε, είτε τα φυτέψανε. Κάποιοι μπορεί να πιστεύαν ότι τα παραγγείλανε εκεί, άλλοι ήταν σε φάση, α, δωράκι, γιατί όχι. Και τελικά όλο αυτό φαίνεται να καταλήγει πως μια εταιρεία που είχε ξεκινήσει να πουλάει σπόρους έστελε στο κουτουρού δεξιά-αριστερά, ώστε να μπορεί να μπαίνει η ίδια να κάνει σχόλια ως verified buyer για να ανεβάζει τα reviews της. Μας κάνανε πέρσι να πηγαίνουμε με τον τρόμο. Βάλανε τόσο κόσμο στο πόδι για να ανεβάσουν τα reviews τους. Οι τρολ τρομοκράτες κλαίνε σε μια γωνιά που δεν το σκεφτήκανε πρώτοι. Θυμάστε που στο βίντεο της κίτρινης ημέρας είχα κάνει μια πάσα? Τότε που λέγαμε για τις μεγάλες γατούλες, οι λεοπαρδάλες που είχαν φύγει. Η Κίνα βρήκε και πάλι παραθυράκια στους νόμους της. Απαγορεύεται να στείλεις ζωντανά ζώα με το ταχυδρομείο? Ναι, αλλά δεν απαγορεύεται να στείλεις κουτάκια μυστήριο που έχουν μέσα κάποιο ζωάκι. Μα αφού δεν ξέρω τι ζωάκι έχει, και είναι το τυφλό κουτί, surprise, Kinder surprise, άρα δεν μπορείς να μου το απαγορεύσεις κιόλας. Στις αρχές αυτού του μήνα, ο μήνας σιγά σιγά τελειώνει, ήρθε στο φως πως στην Κίνα υπάρχει ένα παράνομο επιπαραθυράκι εμπόριο το οποίο γίνεται όπου πολύ μικρά ζωάκια, συνήθως κάτω από 3 μηνών, με μία τάση προς κατάκια και σκυλάκια, βρίσκονται το καθένα μόνο του μέσα σε ένα κουτί κλεισμένο για να πάει ως δώρο, surprise, έκπληξη σε κάποιον. Οι οργανώσεις ανακατευθήκανε με το γεγονός και καταφέρανε αρχές του μήνα να εμποδίσουν ένα μεγάλο φορτηγό που μετέφερε περίπου 160 τέτοια ζωάκια. Υπάρχουν βίντεο για όποιον θέλει να δει, που είναι πραγματικά το ένα στιβασμένο πάνω στο άλλο. Βρίσκονται σε πλήρη κατάσταση πανικού. Για όποιον ξέρει, από κανονικά ένα ζωάκι μέχρι 2 μηνών πρέπει να μένει με τη μητέρα του. Αυτό εννοείται είναι το ιδανικό, γιατί εννοείται υπάρχουν και τα δέσποτα, ώστε να μπορέσει να κατακτήσει τα ορόσημα που θα χρειάζεται για μετέπειτα στη ζωή του. Από αυτά τα ζώα προφανώς και κάποια αποκτήσανε προβλήματα υγείας. Ευτυχώς διασωθήκανε όλα. Τα 38 τελικά καταλήξανε σε νοσοκομείο. Αρκετά από τα υπόλοιπα που δεν προλάβανε να πάνε στο νοσοκομείο πεθάνανε. Και έχει γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση για να σταματήσει αυτό το γεγονός. Το αστείο, όπως είπαμε και πριν, είναι ότι απαγορεύεται στην Κίνα να μεταφέρει ζωντανά με το ταχυδρομείο. Και οπότε έγινε μία μήνυση στην εταιρεία για τη συγκεκριμένη μεταφορά, και αυτό που κάνανε είναι να επιπλήξουν τον οδηγό και να του κόψουν μόνο το ετήσιο bonus απόδοσης. Σκοτωθήκανε κι αυτοί. Κάτι κάνανε, δεν μπορείς να πεις. Εγώ θα πω μπράβο στους εθελοντές που πήγανε να σταματήσουν το φορτηγό, που καταγράψανε. Τα βίντεο από τη διάσωση ανέβηκαν στα social και μάλιστα στο Weibo, που είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα στην Κίνα. Η φράση Pet Blind Box, φαντάζομαι η ανάλογη στα κινέζικα, απέκτησε εκατομμύρια θεάσεις. Ξεκινήσανε σχόλια του τύπου «Δεν μας φτάνει που προσπαθούμε να διασώσουμε τα αδέσποτα, τώρα δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό». Όπως επίσης έγινε επίκληση σε αυτούς που είτε πουλάνε είτε αγοράζουν να αρχίσουν και λίγο να σέβονται την ζωή, καθώς τα συγκεκριμένα προφανώς κουτιά αποτελούν βεβήλωσή της. Αυτά είχαμε για σήμερα. Ελπίζω το σημερινό βίντεο να σας άρεσε. Από σεμπέσκι οπα σαρανιέ, ημούνι πιβινούνα. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Τσου τσου!